Αγωνία τέλος για τους χιλιάδες υποψήφιους των Πανελληνίων 2022, αφού ο Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, θα έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΗ και οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να δουν επιτέλους σε ποια σχολή πέρασαν. Έγινε πάρα πολύ σύντομα, καθώς λίγες μέρες έχουν περάσει από το κλείσιμο ουσιαστικά των μηχανογραφικών. Ωστόσο, αυτό συνέβη, να πούμε, λόγω του γεγονότος ότι οι προκατακτικές εξετάσεις των στρατιωτικών σχολών έγιναν φέτος μέσα στο μήνα Απρίλιο. Επομένως, ήταν πολύ εύκολο να βγουν μόνο. Δεν περιμέναμε τα αποτελέσματα, το Υπουργείο δεν περίμενε τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Αθηνικής Αμήνης, τέλος πάντων, που είναι υπεύθυνο για τις σχολές των στρατιωτικών. Επομένως, ήταν εύκολο να βγουν τα πιο γρήγορα τα αποτελέσματα και τα αναμένουμε μέχρι την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός. Η ενημέρωση των υποψηφίων για τη σχολή στην οποία πέρασαν θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή results.ae.minedu.gov.gr, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα και μέσω SMS. Ειδικά για φέτος είναι πολύ περίεργη, ιδιαίτερη χρονιά για να συγκρίνουμε τα φετινά μόρια με τα μόρια των προηγούμενων ετών. Αυτό συνέβη λόγω του γεγονότος ότι άλλες χρονιές τα μόρια ήταν σταθερά για έναν μαθητή, για παράδειγμα, του πρώτου επιστημονικού πεδίου. Φέτος έχει γίνει διαφορετικός ο τρόπος υπολογισμός των μορίων και κάθε παιδί, όπως είδε κατά τη διάρκεια υποβολής του μηχανογραφικού, τα μόρια του κυμαίνονται. Ακόμα και μια σχολή συγκεκριμένη, για παράδειγμα, φιλολογία, που έχουμε ξαναπεί πάλι, η φιλολογία Πάτρας με τη φιλολογία Αθήνας, με την φιλολογία Ιωαννίνων, μπορεί ο μαθητής να συγκέντρωσε διαφορετικά μόρια. Τα μόρια δηλαδή δεν στηρίζονται στα δύο μαθήματα βαρύτητας που είχαμε κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο πεδίο. Τα τελικά αποτελέσματα για πρώτη φορά μετά από 59 χρόνια θα εκδοθούν τέλη Ιουλίου αντί για τέλη Αυγούστου, βάζοντας νωρίτερα τέλος στο άγχος της προσμονής μαθητών και γονέων.